Σήμερα φέραμε ένα άτυχο αποτέλεσμα. Δεν το περιμέναμε το παιχνίδι έτσι. Κάναμε ένα κακό ημίχρονο πρώτο και ένα μέτριο δεύτερο. Πιστεύω σήμερα δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Να λίγο η απουσία που είχαμε να παίξουμε 3 εβδομάδες μπάλα, η ζέστη πάρα πολύ. Αυτές είναι οι δικαιολογίες. Περιμένουμε το μάτς τώρα τη Δευτέρα που είναι ένα κρίσιμο για μας και είναι μονόδρομος η νίκη. Πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερη νίκη στο μάτς με τον Πανελλιακό? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα μάτς που και ήδη έχουμε τους ίδιους βαθμούς. Επειδή έχουμε δείξει και σε άλλα μάτς ότι έχουμε τα ψυχικά αποθέματα στα ντέρμπι, πιστεύω ότι θα βγούμε νικητές από εκεί και πέρα. Άμα δείξουμε αυτό το κακό πρόσωπο που δείξαμε σήμερα, δεν μπορούμε να πάμε για πολλά. Αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτεροι, θα βελτιωθούμε κι άλλο σε αυτές τις 2-3 μέρες. Είναι θέμα ξεκούρασης, έχουμε ταξίδι και θα πάμε καλά. Πάντως, παρά τη σκληρή κριτική και σας θυμά αυτό που κάνετε προς τον εαυτό σας, εν τούτης δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα το σημερινό, έτσι δεν είναι? Είναι ένα μάτς σήμερα που άμα το πάρουμε λογικά, με το μυαλό, είναι σαν να μην έγινε. Από εκεί και πέρα, μπορούσαμε να κλέψουμε το μάτς σήμερα 2-3 φορές. Ήμασταν σε πολύ καλή ευνοϊκή θέση να πάρουμε το μάτς με τον Μπουλάκο. Ένα πέναλτι που δεν δίνει στο τέλος στον Κυριακίδη, πιστεύω ότι έπρεπε να δώσει πέναλτι, ήταν πεντακάθαρο, του βρίσκει το πόδι. Κοιτάμε το άλλο το μάτσο, όπως σας είπα, που μονόδρομος για μας είναι μόνο η νίκη. Πάντως η νίκη έχει τρομερά περιθώρια βελτίωσης, πιστεύεις? Έχουμε τρομερά θέματα βελτίωσης, γιατί έχουμε δείξει σε όλο το πρωτάθλημα ότι αυτό που κάναμε ήταν πάρα πολύ μεγάλο και θα συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο, γιατί αυτή η ομάδα αξίζει και αυτή η πόλη.